Εδώ πέρα με κάνουν, να ξέρεις, θα έρθω εγώ. Κουκλάκια ζωγραφιστά είμαστε, έλα, άστα τώρα, άστα, άστα, άστα. Απόστολε. Νίκο. Τι γίνεται ρε Απόστολε. Τι να γίνεται, καλά, όλα μια χαρά. Αρχικά, Απόστολε, να σου πω κάτι, ότι εγώ, για κάποιο λόγο, πες με τρελό, εγώ δεν ήξερα ότι ο Σάκης έχει αδέρφια. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι υπάρχουν κάποια αδέρφια. Λέω μπράβο λοιπόν στην οικογένεια αυτή. Και μαθαίνω λοιπόν ότι θα είσαι στο πρωινό με τη Δανάη, στο Πάμε Δανάη. Ούτε ότι ήσουν να σεφ ήξερα. Αλλά τώρα τελευταία το έπαθες αυτό. Καταρχήν δεν είμαι σεφ, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Τέλειο. Εντάξει. Πολύ ωραία. Σου δίνω εγώ το γιατί, πάρ' το άμα θες. Χαλάλη σου. Φεύγοντας από εδώ μπορεί και να είμαι. Φεύγοντας μπορεί. Δηλαδή ασχολείσαι απλά με τη μαγειρική. Ή το ναι, έχεις ψάξει ουσιαστικά λίγο. Σπουδάζω μαγειρική. Έχω ακόμα άλλο ένα εξάμηνο. Σταμάτα ρε Απόστολε. Αλήθεια. Αλήθεια το λες. Και βέβαια. Μπράβο ρε. Έχω ακόμα ένα εξάμηνο για να ολοκληρώσω τη σχολή. Σπουδάζω. Μπορούμε να πούμε και σε ποια σχολή. Δεν νομίζω, αλλά πες. Σαν να μην ρώτησες. Άμα θες να πεις, πες. Έχει σημασία, άμα σου κάνουν δώρο το υπόλοιπο εξάμηνο, πες το. Αν όχι, μην το πεις. Στη Λεμόν σπουδάζω. Πολύ ωραία σχολή, μπράβο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ, μέχρι να πεις ότι εγώ τώρα θέλω να ασχοληθώ πιο σοβαρά με το κομμάτι της μαγειρικής. Ναι. Με τι ασχολιώσαν το? Με πολλά και διάφορα. Είσαι αυτός ο τύπος. Είμαι αυτός ο τύπος που ήμουν τύπου λίγο τυχοδιοκτική ζωή. Από εδώ, εν τω μεταξύ είμαστε συνομήλικοι, 23 κι εσύ. Ναι, περίπου. 23 Πλάσφιτιά. Άρα λοιπόν, εσύ, επειδή διάβασα λίγο το κομμάτι ότι σου αρέσουν πάρα πολύ και τα extreme, τα sports και γενικά κάπως είσαι πολύ της υγιεινής διατροφής και όλη η οικογένεια το έχει, είναι προβληματικό αυτό, ήθελα να σας το πω και ο άλλος τρελαίνεται. Είστε πολύ υγιεινή διατροφή. Αυτό από τους γονείς το πήρατε? Ή από μόνα σας είπατε μια μέρα σιγά σιγά θέλω να προσέχω τη διατροφή μου? Γιατί και με γυμναστική και διατροφή κάπως δεν πάει κάτι καλά. Εντάξει, νομίζω ότι ουσιαστικά υγιεινή διατροφή κάναμε γιατί ήταν διαφορετικός ο τρόπος γενικότερα που τρώγαμε όλοι μας πριν από αρκετά χρόνια. Δεν είχαμε τόσο πολύ τα fast food. Δεν μεγαλώσαμε με τα μπέργκερ και με ξέρω εγώ. Έχει δίκιο, παιδιά, έχει δίκιο. Ήταν αλλιώς. Κέρκυρα εσύ, ε. Ναι. Από την Κέρκυρα πότε ήρθες, τώρα κοντά? Από την Κέρκυρα ήρθα το 13 τα Χριστούγεννα. Τώρα κοντά λέγεται. Ναι. Είχα έρθει για άλλα 4 χρόνια το 2000, έκατσα μια τετραετία. Βέβαια δεν ήταν. Δεν ήμουν πολύ καλά τότε, δεν είχα περάσει πάρα πολύ ωραία, δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα και αυτό που έκανα, ξαναγύρισα στο νησί. Τι έκανες, αλλά, μπορώ να ρωτήσω? Δούλευα σε μια εταιρεία εισαγωγής ρούχων. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Δηλαδή πήγαινες και τι έκανες, εσύ ήσουν κάπου πήγαινες. Αντιπρόσωπος. Πήγαινες σε. Εμπορικός αντιπρόσωπος. Πήγαινες, ναι. Και τους έλεγες τέρετε τα ρούχα μου και σου έλεγε κανείς όχι, αποκλείεται. Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί χάθηκε αυτή. Δεν το πιστεύω. Γιατί είσαι, αρχικά είσαι πολύ ευγενική φυσιογνωμία. Επίσης, επειδή με κάποιο τρόπο σου μοιάζει ο Σάκης, θεωρώ ότι είναι σαν να σε ξέρουμε. Αλλά στο βλέμμα μέσα είστε διαφορετικοί. Γιατί τον έχω δει από κοντά. Είστε διαφορετικοί στο βλέμμα. Ήθελα να το πω, παιδιά, και αυτό. Ντάξει. Το βλέμμα τα λέει όλα. Όχι, στέλνει. Εκεί ήρθε τη διαφορά. Είναι πολύ φυσιολογικό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Όσο και να θέλεις να την γράψεις κάποιον. Προσπάθησε ο Σάκης να την γράψει, δεν τα κατάφερε, δεν πειράζει το παιδί, έκανε τα δικά του. Ξεκινάει, μαγειρεύει, προσπαθεί, ανεβάζει. Εγώ πλέον να ξέρει το Σάκη, τον λέω αδερφός του Απόστολου. Εμένα αυτό μου αρέσει να λέω. Ο αδερφός του Απόστολου που είναι τραγουδιστής. Άρα λοιπόν εσύ ήρθες, έκανες μία δοκιμή σε ένα χώρο αυτόν μέσα σε όλα που έψαχνες. Γενικότερα να έχω δοκιμάσει αρκετά πράγματα. Έχεις δοκιμάσει? Ναι, αρκετά. Δηλαδή έχω ασχοληθεί και με ιστιοπλοϊκά σκάφη. Έχω δίπλωμα, δούλευα σαν καπετάνιος, έκανα μεταφορές. Ναι, έχω κάνει διάφορα πράγματα. Παιδάκι μου, κουντουρτισμένο λέγεται αυτό, το λέμε Θεσσαλονίκη, που δεν κάθεται λίγο και ήσυχο. Δεν κάθομαι, ναι, η αλήθεια είναι. Δεν κάθεται ήσυχο. Και αλλά τώρα έχει κάτσει μπίλια, εννοείς. Τι νιώθεις? Θεωρώ ότι μ' αρέσει πολύ αυτό που κάνω. Ωραίος. Τώρα αυτό το κομμάτι με την τηλεόραση είναι κάτι τελείως καινούριο για μένα. Τη αρέσει! Λοιπόν. Είναι κάτι τελείως καινούργιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μαγειρικό μου αρέσει πάρα πολύ. Η μαγειρική μου αρέσει πάρα πολύ. Από πάντα μου άρεσε. Απλά τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Γιατί αλλιώς να μαγειρεύεις στο σπίτι σου για να φτιάξεις, να φάει ένας φίλος σου μια παρέα. Σου βγήκε, δεν σου βγήκε, πώς ήθελες να το φτιάξεις. Έχεις απεριόριστο χρόνο. Και αλλιώς θα κάνεις κάτι επαγγελματικά. Και ειδικά στην τηλεόραση που είναι λίγο περιορισμένα και ειδικά με τη Δανάη που δεν σε αφήνει να μαγειρέψει. Καταρχήν, εντάξει. Έχει σημασία. Δεν με αφήνει να μαγειρέψω, αλλά και χωρίς τη Δανάη δεν θα μπορούσα και να μαγειρέψω. Συγγνώμη, ρε Στέλιο. Συγγνώμη. Αυτά τα πάμε, Δανάη, με δύναμη τώρα. Τι είναι αυτά, καινούρια?
Μπερδεύετε, μπερδεύετε από το πρωί.